Ο 28χρονος που κατηγορείται ότι χτύπησε και σκότωσε τη μάνα του τον Αύγουστο του 2016 μέσα στο σπίτι τους στην οδό Μπουκαούρη στην Πάτρα έπεσε στα μαλακά στο δικαστήριο του Αιγείου. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο συνεδρίασε σήμερα και στο εδόλιο κάθισε ο ΑΜΗ. Το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία από ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βαριά σωματική βλάβη η οποία επέφερε το θάνατο. Έδωσε δε στον κατηγορούμενο και το σημαντικότατο ελαφρυντικό του μειωμένου καταλογισμού. Έτσι από ισόβια καταδικάστηκε σε 5 έτη φυλάκιση. Μάλιστα η έφεση που άσκησε είχε ανασταλτικό χαρακτήρα και ο νεαρός αποφυλακίζεται. Στην απολογία του τόνισε πως λάτρευε τη μητέρα του, ενώ ακόμα και σήμερα φάνηκε σαν να μην παραδέχεται τι είχε συμβεί, σαν να μην ήξερε τι είχε κάνει. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 28χρονος είχε διαπληκτιστεί με τη μητέρα του μέσα στο σπίτι, την είχε χτυπήσει βάναυσα, ειδοποίησε ασθενοφόρο πολύ αργότερα, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και εξέπνευσε 8 ημέρες μετά. Και τότε η αστυνομία τον συνέλαβε. Ο δράστης είχε πει αρχικά στους αστυνομικούς πως κάποιος ληστής είχε χτυπήσει τη μητέρα του, ωστόσο δεν έπεισε. Όμως ακόμη και όταν οδηγήθηκε στον ανακριτή δεν έλεγε πως εκείνος είχε κάνει το κακό. Λες και δεν είχε κατανοήσει τι είχε συμβεί. Κάτι που απεδείχθηκε σήμερα στο δικαστήριο.